Το ζήτημα της ασυλίας του βουλευτή του κόμματός μας βρίσκεται ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου. Και αυτός είναι ο δρόμος που έπρεπε να πάρει. Επαναλαμβάνουμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός όχι μόνο έχει εμπιστοσύνη και σέβεται τις αποφάσεις των δικαστηρίων και ειδικότερα του ανωτάτου δικαστηρίου, αλλά περιμένει ότι θα είναι και μια ευκαιρία για να διευκρινιστούν ζητήματα σχετικά με την έκταση και την εφαρμογή της βουλευτικής ασυλίας. Μιλώντας όμως αυτή την ώρα για ασυλία και επειδή έχουμε ακούσει και την επίθεση από την πλευρά του ΑΚΕΛ, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι για να μιλήσουμε με το ΑΚΕΛ για ασυλία θα έπρεπε προηγουμένως το ΑΚΕΛ να είχε δεχτεί να αρθεί η ασυλία του τέως Προέδρου, του κυρίου Δημήτρη Χριστόφια, για να αντιμετωπίσει ποινικά αδικήματα που εντοπίστηκαν στο πόρισμα Βασιλείου, στο πόρισμα Πολυβίου. Εκεί μάλιστα δεν επρόκειτο για τροχαία αδικήματα, αλλά είχαμε να κάνουμε με την φωνική έκρηξη στο Μαρί και την αρχή της οικονομικής καταστροφής της Κύπρου. Όλα αυτά δεν σχετίζονται με την υπόθεση του συναδέλφου του κυρίου Θεμιστοκλέους, η οποία θα πάρει το δρόμο της και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι όπως κάθε πολίτης θα αντιμετωπίσει καταγγελίες που υπάρχουν για ποινικές παραβάσεις. Ωστόσο, το ζήτημα έχει να κάνει με ένα γενικότερο θέμα πολιτικής τάξης και δεοντολογίας σε αυτή την χώρα. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε νουθεσίες από το ΑΚΕΛ, το οποίο έχει αμφισβητήσει και διαδήλωνε μάλιστα έξω από τα κρατητήρια, έχει αμφισβητήσει όχι μόνο διαδικασίες απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και αποφάσεις κακουργοδικείων, χρίζοντας καταδικασθέντες του ποινικού δικαίου σε πολιτικούς κρατούμενους και κάνοντας παράλληλες κομματικές δίκες στην Εζεκία Παπαϊωάννου για να μας πούν ότι ένας αθώος είναι στην φυλακή και να υπονοούν ότι κάποιος ένοχος είναι ανάμεσά τους, χωρίς ποτέ να τον ονομάσουν ή να δώσουν τα στοιχεία που έχουν στην δικαιοσύνη. Αυτά λοιπόν, ανεξάρτητα από την έκβαση του ζητήματος με τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους, για να είμαστε ακόλουθοι και συνεπείς σε ζητήματα θεσμικής τάξης και απονομής δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται δύο φορές όταν αποδεικνύεται ότι κάποια κομματικά χέρια έμπαιναν σε ταμεία συντάξεων των εργαζομένων και διοχέτευαν χρήματα σε κομματικά ταμεία. Τέτοιου είδους αδικήματα, τα οποία κάποιοι ήθελαν να τα πολιτικοποιήσουν, αφήνουν στίγματα στο μητρό της δικαιοσύνης. Εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί πλήρως δικαιοσύνη, όπως ήταν η στάση του κόμματός μας από την πρώτη στιγμή στην υπόθεση που έχει καταχωρήσει ο Γενικός Εισαγγελέας στο Ανώτατο Δικαστήριο. Έγιναν χθες και πάλι επικριτικές δηλώσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης για το φορολογικό σύστημα και την πολιτική της κυβέρνησης. Είναι αλήθεια και είναι μια πραγματικότητα ότι μέχρι τώρα το φορολογικό σύστημα της Κύπρου παρουσίαζε αρκετά κενά, αν δεν ήταν και κάπως πρωτόγονο. Είναι όμως επίσης γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό, με οδηγίες και την επιμέλεια του Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Χάρη Γεωργιάδη, η ενιαία πλέον φορολογική αρχή, που έχει εγκατασταθεί εξαιτίας μνημονιακής υποχρέωσης, έχει κάνει πολύ ουσιαστικά βήματα. Υπάρχει πλέον αποθήκη πληροφοριών. Υπάρχει πλέον φοροθετική πρακτική, η οποία συνδυάζει επιτέλους πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως συγκεκριμένα στοιχεία πλούτου που μπορεί να υπάρχουν λόγω κατοχής πολυτελών οικειών, αυτοκινήτων ή άλλων αγαθών. Επιπλέον, και χωρίς να αναφερθούμε στο γεγονός ότι χωρίς θόρυβο έχουν ήδη επιβληθεί φορολογίες και για την περίφημη λίστα Λαγκάρτ,
Διαπιστώνουμε ότι αντίθετα από ό,τι έκαναν στο παρελθόν κόμματα της αντιπολίτευσης όταν ήταν στην διακυβέρνηση, αντίθετα από ό,τι όλοι κάναμε και ήταν η πρακτική, σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία θέτει με την κυβέρνηση αυτή και τον Υπουργό Οικονομικών σε νέα βάση την φορολογική πολιτική που θα είναι έτσι και αποτελεσματικότερη. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρεί ότι σε αυτή τη συγκυρία και βγαίνοντας η χώρα μας από το μνημόνιο, πέραν των πολυσυζητημένων θεμάτων που αφορούν μεταρρυθμίσεις στους ημικρατικούς οργανισμούς, μεγάλη προτεραιότητα είναι η μεταρρύθμιση στην δημόσια υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Θέλουμε λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι τα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή για την μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να τα διεκπεραιώσουμε το συντομότερο. Κομβικής σημασίας είναι το νομοσχέδιο το οποίο θα θέτει σε νέα βάση την μισθολογική δομή και την πολιτική στον δημόσιο τομέα. Είναι ένα αίτημα που ακούμε καθημερινά από τους πολίτες και ελπίζουμε ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα διεκπεραιώσει η Βουλή, οι αρμόδιες επιτροπές, αυτό το νομοσχέδιο για να δούμε επιτέλους την Κύπρο να μπαίνει σε μία νέα εποχή όπου το δημόσιο και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τις ικανότητες του προσωπικού του, αλλά επιπλέον θα πάψει να αποτελεί ένα μόνιμο βαρύδι στην οικονομία της χώρας, αφού οι απολαβές προσωπικού στο εξής θα σχετίζονται άμεσα με την πορεία της πραγματικής οικονομίας. Πιστεύουμε ότι στην πορεία αποκατάστασης της οικονομίας και στον καιρό της ανάπτυξης που έχουμε μπει από το 2015, η επόμενη προτεραιότητα είναι να χαράξουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την Κύπρο. Αυτό μας χρειάζεται γιατί θέλουμε ολοένα μεγαλύτερη μεγέθυνση της οικονομίας για να απορροφηθεί και η ανεργία. Κομβική σημασίας θεωρούμε ότι θα είναι η πολιτική της κυβέρνησης για την δημιουργία υφυπουργείων. Με τα υφυπουργεία θα έχουμε ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη πολιτική σε νευραλγικούς τομείς. Ιδιαίτερα μάλιστα ένα υφυπουργείο ανάπτυξης, όπως ήταν το πρόγραμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Νίκου Αναστασιάδη, θα μπορέσει να αποτελέσει κομβικό σημείο στην χάραξη και την εφαρμογή μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής.